Κύριε Χατζησαλάντα, τι να μας πείτε τώρα, εδώ ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Είπε προηγουμένως ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι τα χρήματα αυτά θα δοθούν για να υπάρχει επένδυση πάνω σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από ανακοίνωση διαβάσαμε όμως ότι τα χρήματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δοθούν και για επενδύσεις στα Βαλκάνια. Έχουμε επενδύσει δηλαδή στη χώρα, έχουμε λύσει το πρόβλημα τη χώρα και θα βγούμε στα Βαλκάνια να επενδύσουμε. Από εκεί που είπαν και προηγουμένως οι εργαζόμενοι ότι παίρναμε το ρεύμα από λιγνητορυχεία τα οποία ήταν σε άθλιες συνθήκες. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όσον αφορά τα θέματα τη οικονομία, κυριαρχεί το θέμα του ένφια. Αυτά τα καθαριστικά που είδαμε στις οθόνες του υπολογιστή μας, ίδια με πέρυσι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μόνο αν έχει αλλάξει η περιουσιακή κατάσταση του πολίτη, θα έχει αλλαγή και στον ένφια. Πολλοί οι οποίοι δεν αγόρασαν, δεν πούλησαν, αλλά είδαν αυξημένο ένφια. Είναι γιατί είχαν κάνει νομιμοποίηση αυθαιρέτων τετραγωνικών. Σε αυτή την περίπτωση, επειδή προσαυξάνεται πλέον η περιουσία τους, έχουν και αυξημένο ένφια. Να πούμε ότι υπάρχουν σχέδια για μείωση 8% του χρόνου, έτσι ακούσαμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα γίνει. Επίσης, υπάρχει σκέψη, ο Φεβρουάριος είναι ο τελευταίος μήνας που πληρώνουμε την τελευταία δόση του ένφια φέτος. Υπάρχει λοιπόν σκέψη από του χρόνου, από το Μάρτιο, να ξεκινήσει η πληρωμή του ένφια για το 2022. Και για το 2023 ο ένφια πλέον να πληρώνεται και τους 12 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μήνας χωρίς ένφια δεν θα υπάρξει πλέον στη ζωή μας όσο ζούμε ή όσο υπάρχει ένφια. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι υπάρχουν κατηγορίες πολιτών οι οποίοι έχουν κάνει μεταβιβάσεις ακινήτων και φαίνεται ότι σε ορισμένους φακέλους λείπει ένα χαρτί μέσα που έλεγε ότι έχει πληρωθεί ο ένφια τα τελευταία 5 χρόνια. Αυτό λοιπόν ήταν αφορμή η ΑΔΕ να ξεκινήσει ελέγχους δειγματοληπτικούς σε διάφορα υποθηκοφυλάκια και συμβολιογραφία. Εάν σε περίπτωση διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, υπάρχει πρόστιμο το οποίο ξεκινάει από 300 έως 1000 ευρώ και υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν απαλλαγή κατά 50% του ένφια ή ολική απαλλαγή. Να τονίσουμε εδώ, γιατί έχουμε διάφορα και δεν ευσταθούν, ότι πολλοί πολίτες οι οποίοι είχαν μειωμένα εισοδήματα πέρυσι, γιατί ήταν σε αναστολή εργασίας, είτε γιατί είχαν μια επιχείρηση που ήταν κλειστή λόγω κρατικής εντολής, δεν θα πληρώσουν ένφια ή θα πληρώσουν το μισό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Απαλλαγή κατά 50% έχουν 1.272.000 φορολογούμενοι, αλλά θα πρέπει αυτοί οι φορολογούμενοι να έχουν εισόδημα έως 9.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος. Ακίνητη περιουσία έως 150 τετραγωνικά και αντικειμενική αξία περιουσίας 85.000 για τον άγαμο και φτάνουμε στις 200.000 για την οικογένεια. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι αρθριστικές, είναι σωρευτικές. Δηλαδή, αν κάποιος πολίτης έχει μηδέν εισόδημα, αλλά έχει ακίνητη περιουσία 151 τετραγωνικά, θα πληρώσει κανονικό ένφια. Δεν παίζει λοιπόν ρόλο το εισόδημα στην απαλλαγή. Πρέπει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως. Απαλλαγή από τον ένφια 100% έχουν οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες ή οι οικογένειες που έχουν άτομο με ειδικές ανάγκες με αναπηρία πάνω από 80%. Εδώ λοιπόν θα πρέπει τα εισοδηματικά κριτήρια να είναι 12.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε τέκνο. 150 πάλι τετραγωνικά ή περιουσία, δεν υπάρχει το θέμα της αντικειμενικής αξίας. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης όταν είδε το καθαριστικό μπροστά του, να ρίξει μία ματιά στο Ε9. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι στήλες του Ε9, που κάποια φορά δεν δίνουμε και ιδιαίτερη σημασία, είναι αυτές οι οποίες προσαυξάνουν τον ένφια αδίκως. Δηλαδή, η στήλη η οποία γράφει το όροφος. Πρέπει οπωσδήποτε να γράψουμε τον όροφο της σκίας ή της κατοικίας ή του γραφείου ή οτιδήποτε άλλο. Άλλο ένφια έχει το ισόγειο, άλλο ο πρώτος, άλλο ο δεύτερος. Επίσης τα εμπράγματα δικαιώματα. Εάν είμαστε πλήρη κυριότητα, αν είμαστε επικαρποτές ή αν έχουμε την ψηλή κυριότητα, είναι εντελώς διαφορετική τα χρήματα που πρέπει να πληρώσουμε. Βοηθητικοί χώροι. Κάνουμε το λάθος και τα αρθρίζουμε τους κανονικούς χώρους. Οι βοηθητικοί χώροι έχουν μείωση κατά 90%. Οπότε καταλαβαίνετε, αν τους αρθρίσουμε τους κανονικούς, θα αυξήσουμε χωρίς λόγο το καθαριστικό το οποίο μας έρχεται. Επίσης, τα επιτελή ή μη ηλεκτροδοτούμενα κίνητα έχουν μείωση κατά 60%. Εάν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο, θα κάνουμε μια τροποποίηση του Ε9, θα βγει νέο καθαριστικό του ένφια. Αν η διαφορά είναι ως 300 ευρώ, θα δούμε το νέο καθαριστικό απευθείας στον υπολογιστή μας. Αν η διαφορά υπερβαίνει τα 300 ευρώ, θα δούμε ένα μήνυμα που θα μας καλεί να πάμε στην αρμόδια ΔΟΗ να καταθέσουμε ό,τι δικαιολογητικά υπάρχουν, τα οποία βάσει αυτών των δικαιολογητικών είχαμε τη μείωση κατά 300 ευρώ και πλέον. Μάλιστα. Αυτές είναι. Η πληρωμή του ένφια μπορεί να γίνει η δόση του μήνα του Σεπτεμβρίου να πληρωθεί μαζί με τον Οκτώβριο. Προσοχή, και εφάπαξ να πληρώσουμε τις δόσεις, δεν υπάρχει έκπτωση του 30% που υπάρχει στο εισόδημα. Και εάν κάποιος πολίτης δυσκολεύεται, θα το πούμε για άλλη μία εβδομάδα.
Αν πάει στη ρύθμιση ΑΔΕ είναι έντοκη, αν πάει στη χρήση της κάρτας είναι 12 άντοκες δόσεις. Τον βολεύει δηλαδή να το κάνει έτσι. Από τα λίγα καλά των τραπεζών. Μάλιστα. Κύριε Χαντισαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Χρησιμότατες πληροφορίες.